Είναι ωραίο να συμμετέχει κανείς χωρίς να είναι πρωταθλητής, να συμμετέχει γιατί ο μαζικός αθλητισμός δίνει χαρά στον κόσμο που συμμετέχει, δίνει, του κάνει καλό στην ψυχή του, τον ψυχαγωγεί, τον διασκεδάζει και θέλησα να περάσω το μήνυμα αυτό ότι όλες οι ηλικίες, όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και άνθρωποι όπως είμαι εγώ, ο οποίος είμαι καρδιολογικός ασθενής, ακόμα και λοιπόν οι ασθενείς, οι άρρωστοι, όταν ακολουθήσουν τις οδηγίες των γιατρών τους και τα φάρμακά τους, μπορούν να συμμετέχουν και να χαρούν το καλοκαίρι και όλες τις εποχές αυτό που λέμε μαζικό αθλητισμό. Mm-hmm. Επίσης είδαμε πολύ θέαμα, γιατί παίξανε και μεγάλες ομάδες ανάλογα με το άθλημα. Και χαρήκαμε με μουσική, με ωραία πάρτι που γίνανε κτλ. Ναι, ζωντάνεψε είναι η αλήθεια η περιοχή το φετινό καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ναι, μαζί με ο αθλητικός απολογισμός και ο πολιτιστικός νομίζω ότι είναι πολύ καλός για φέτος το καλοκαίρι. Δεν έχουμε τελειώσει βέβαια ακόμη. Με τα αθλητικά τελειώσαμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα αθλητικά, όλες οι διοργανώσεις τελειώνουν τον Αύγουστο. Με τα πολιτιστικά όμως συνεχίζουμε. Και βάζουμε τώρα τις βάσεις, τις εμπειρίες, παίρνουμε τις εμπειρίες τις οργανωτικές και του χρόνου θα δείτε και άλλα πράγματα, πολύ μεγαλύτερα.